αντιμετωπίζονται και οι άσχημες συμπεριφορές μέσα στο περιβάλλον το εργασιακό και η απομόνωση της εργασίας, γιατί είναι στοιχείο εργασιακό εκφοβισμό, αρκεί να αρχίσουμε αυτά να μπορέσουμε να τα βλέπουμε, να τα προβλέπουμε και να έχουμε μια στρατηγική μεθοδολογία. Δεν υπάρχουν 10 εντολές και αυτές, ας πούμε, που υπάρχουν έχουν σχεδόν όλες παραβιαστεί, αλλά και να υπήρχαν, είναι μέσα στην κουλτούρα αυτό που ασκεί τον εκφοβισμό να νιώθει ότι δεν θα τιμωρηθεί και να νιώθει ότι ακόμα και αν τιμωρηθεί θα είναι μικρή τιμωρία, άρα γιατί να μην το κάνω. Η απάντηση σε όλα δεν είναι τι δράση θα κάνει μόνο κάποιος, είναι και τι αντίδραση θα έχουμε και εμείς οι ίδιοι. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Ιωάννη Μαρκέτο, το βιβλίο που έγραψε για τον εργασιακό εκφοβισμό. Ένα βιβλίο που μας αφορά όλους όσοι είμαστε εργαζόμενοι. Ένα βιβλίο διαχρονικό, ένα βιβλίο το οποίο δεν αναγνωρίζει και αναδεικνύει το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά προσφέρει και λύσεις, και αυτό είναι το μείζον. Ο Γιάννης έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Του ευχόμαστε το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και περιμένουμε το επόμενο βιβλίο του. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δεχτεί κάποια μορφή εργασιακού εκφοβισμού. Ως εκ τούτου, το βιβλίο σου και το έργο σου αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο εγχειρίδιο αντιμετώπισης και νίκης κατά του εργασιακού εκφοβισμού σε όλες του τις εκφάνσεις. Σε ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι μαζί με τον Κρατερό έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα και σε αυτή την ομάδα έχουμε δημιουργήσει ένα σεμινάριο, ένα κύκλο σεμιναρίων, όπου ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις του εργασιακού εκφοβισμού, το πώς αυτό έρχεται και τοξικοποιείται στον άνθρωπο, στην οικογένειά του και στο περιβάλλον του, αλλά κυρίως οι λύσεις οι οποίες κάποιος μπορεί να κάνει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, είτε εκείνος για τον ίδιο τον εαυτό, είτε για την οικογένειά του σε περίπτωση που συμβαίνει μέσα στο περιβάλλον του. Αυτό είναι, έγινε 16 δίωρα σεμινάρια στο Modus Vivendi και ξέρουμε και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Μπορείτε να μπείτε στο mrkathens.gr και στο Modus Vivendi by kraterouskatsoulis.gr να δείτε τις θεματικές ενότητες και τις ημερομηνίες και να επιλέξετε εκείνη την οποία θα θέλατε να λάβετε μέρος. Ή και όλο το πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου μου «Εργασιακός εκφοβισμός, νίκησέ τον». Ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα αφορά το πώς κάποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει μέσα στο περιβάλλον της εργασίας του, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και στην οικογένειά του και στην ίδια του την υποσύσταση. Και απ' την άλλη δείχνει και περιλαμβάνει και την έρευνα η οποία αποτυπώνει την πραγματικότητα μέσα στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, τον Ευάγγελο το Σπύρου και τον Κωστή το Σπύρου, που είναι στυλοβάτες αυτής της όλης προσπάθειας. Την Ρένα την Παρδάνη που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφάλειας Εργασίας. Τη Λίλα Ντετσάβες που είναι πρόεδρος του Heritage Museum. Τον Μανώλη τον Παπαγρηγοράκη, επίκουρο καθηγητή του ΕΚΠΑ και δημιουργού της Μύρτιδος. Τον Αχιλέα τον Τόπα και τον Βασίλη του Κουτσίλα αντίστοιχα για τις δικές του ενέργειες. Και επίσης πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και τον Κρατερό τον Κατσούλη που έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε μαζί όλο αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα εύχομαι όσοι τιμήσουν και αγοράσουν το βιβλίο να νιώσουν πραγματικά και να δουν και να βρουν τον διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση.